Σε ό,τι πάντως έχει να κάνει πάντως με το προηγούμενο θέμα που σχολιάζαμε, κυρίες και κύριοι, δηλαδή με το προσφυγικό, να πούμε ότι διάβημα διαμαρτυρίας για την πρωτοβουλία διοργάνωσης στη Βιέννη, διάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών της Αυστρίας και των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων για το προσφυγικό, επέδωσε ο πολιτικός διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών, πρέσβης Πέτρος Μαυροϊδής, στον πρέσβη της Αυστρίας. Κατόπιν οδηγίων του Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Νίκου Κότζη, ο κύριος Μαυροϊδής τόνισε μεταξύ των άλλων στον πρέσβη της Αυστρίας ότι με την μονομερή και καθόλου φιλική προς τη χώρα μας ενέργεια αυτή, επιχειρείται να ληφθούν εν τη απουσία της Ελλάδος αποφάσεις που αφορούν άμεσα την Ελλάδα αλλά και τα ελληνικά σύνορα. Όπως ανακοινώθηκε την Κυριακή από το Αυστριακό Υπουργείο Εσωτερικών, η διάσκεψη θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη στη Βιέννη και σε αυτήν έχουν προσκληθεί Υπουργοί Εσωτερικών και Εξωτερικών από τις χώρες Αλβανία, Βοσνία, Βουλγαρία, Κόσοβο, Κροατία, Μαυροβούνιο, πρώην βεβαίως Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία αλλά και Σλοβενία. Και μάλιστα στο κείμενο το οποίο και ουσιαστικά τονίζεται το εξής, ότι ο πολιτικός διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών επέδωσε στην εδώ πρέσβη της Αυστρίας διάβημα διαμαρτυρίας για την πρωτοβουλία διοργάνωση στη Βιέννη διάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών της Αυστρίας και των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Κοτζιά. Ανέφερε ότι προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι η πρωτοβουλία αυτή ανακοινώθηκε λίγες μόνο ώρες μετά την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το οποίο εξέτασε διεξοδικά το ζήτημα του προσφυγικού, υιοθετώντας και σχετικά συμπεράσματα. Τέλος, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα, η οποία υπομίζεται ένα δυσανάλογο βάρος μιας προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης που προκλήθηκε από ενέργειες άλλων, θα εξακολουθήσει να υπερασπίζεται τις αρχές, τις αξίες, το όραμα και το όνομα της Ενωμένης Ευρώπης και θα αντικρούσει όλους αυτούς που υπονομεύουν στην πράξη τη συνοχή και το όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίστοιχο, πρέπει να πούμε ότι διάβημα διαμαρτυρίας επιδόθηκε και από την πρεσβεία μας στη Βιέννη προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Αυστρίας, ενώ το μήνυμα το οποίο και επέδωσε ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας με δηλώσεις του ήταν πολύ ξεκάθαρο. Θα σκληρύνουμε τη στάση μας προς τις γειτονικές χώρες που δεν δέχονται τους πρόσφυγες, τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μουζάλας, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα θα αυξήσει τις διπλωματικές της πιέσεις. 5 αστυνομικοί διευθυντές των χωρών του Βίζεγκραντ και δυστυχώς της Αυστρίας καταργήσανε την απόφαση που πήραν οι πρωθυπουργοί 15 ώρες πριν. Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα για την ευρωπαϊκή ιδέα, είπε ο κύριος Μουζάλας, σημειώνοντας ότι οι πρόσφυγες που απομακρύνθηκαν από τις σιδηροδρομικές γραμμές θα πάνε σε χώρους που έχουν ήδη δημιουργηθεί, ενώ θα δημιουργηθούν και άλλοι. Ο κύριος Μουζάλας κάλεσε τους Έλληνες πολίτες να βοηθήσουν, εκτιμώντας ότι πολύ γρήγορα η κατάσταση θα είναι υπό έλεγχο. Το παλεύουμε, έχουμε σχέδιο, θα τα καταφέρουμε, ανέφερε χαρακτηριστικά. Αυτά λοιπόν σε ό,τι έχει να κάνει με το προσφυγικό. Θα επανέλθουμε και πιο μετά να δούμε το τι ακριβώς γίνεται. Μιας και η Μέγγενη από τη μία μεριά του προσφυγικού σφίγγει γύρω από την κυβέρνηση που αναγκάζεται να πάρει και έκτακτα μέτρα για τη διαχείριση της δύσκολης κατάστασης. Και από την άλλη πάλι έχουμε και το αγροτικό. Μιας και το Μαξίμου εκφράζει προς το παρόν τη συγκρατημένη αισιοδοξία για την περαιτέρω στάση των αγροτών. Καθώς σύμφωνα με στελέχη του, οι εκπρόσωποι του συμμετείχαν στο διάλογο με τον Πρωθυπουργό, κατανόησαν μέσα από παραδείγματα ότι ο συνδυασμός των ρυθμίσεων ασφαλιστικού και φορολογικού ευνοεί το μεγαλύτερο κομμάτι του αγροτικού κόσμου. Ικανοποίηση από το Μαξίμου. Να δούμε όμως τι λένε και οι ίδιοι αγρότες. Και θα ξεκινήσουμε από το βορειότερο τμήμα. Θα πάμε λίγο στην περιοχή Ορμενίου και Καστανεών, εκεί όπου τα μπλόκα συνεχίζουν κανονικά. Να καλησπερίσουμε τον κύριο Μαργαριτίδη, ο οποίος βεβαίως και είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, Πρόεδρε. Καλησπέρα. Να πούμε βεβαίως ότι σήμερα εσείς βρεθήκατε και στις εγκαταστάσεις της ελληνικής βιομηχανίας Ζάχαρης, μιας και ήρθε ο καινούριος πρόεδρος, ο κύριος Λάντζας, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Μας ανακοίνωσε δηλαδή και λείπησε πολλούς αγρότες. Είπε προς στιγμή δεν υπάρχουν χρήματα να δοθούν στους αγρότες. Αλλά από εκεί πέρα την Παρασκευή θα έχει την ολοκληρωμένη πρόταση το πώς θα πληρωθεί, το πότε θα πληρωθούν οι αγρότες. Παρουσίασε ένα πλάνο για τη βιωσιμότητα της βιομηχανίας. Δυστυχώς η κατάσταση είναι τραγική στη βιομηχανία Ζάχαρης. Και λίγο ως πολύ κάλεσε τους αγρότες να σπείρουν τουλάχιστον 30.000 στρέμματα για κάθε εργοστάσιο για να κρατηθεί η βιομηχανία. Αν δεν σπαρθούν, υπάρχει κίνδυνος να κλείσει το εργοστάσιο. Βέβαια, την ευθύνη προσπαθούν να τη ρίξουν στους παραγωγούς, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Νομίζω ότι το ξέρουν και οι ίδιοι ότι οι παραγωγοί δεν ευθύνονται σε αυτό, γιατί και πέρσι πήραν και δεν πήραν και τα χρήματά τους ακόμη. Δεν πήραν και με τα λεγόμενα του κυρίου Πρόεδρου η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη στη βιομηχανία και δεν
να κλείσει δηλαδή. Αυτό είναι εν ολίγες. Θα περιμένουμε στις εξελίξεις μέχρι την Παρασκευή. Από εκεί και πέρα θα δουν και οι ίδιοι αγρότες τι θα κάνουν. Εάν πράγματι δηλαδή τα πράγματα είναι δύσκολα, αλλά σώζονται με το να σπείρουν οι αγρότες. Έτσι όπως είδατε και εσείς τους δικούς σας τους ανθρώπους εκεί. Έχουν διάθεση να το κάνουν αυτό οι αγρότες παρά το γεγονός ότι δεν έχουν πληρωθεί ακόμη για τα προηγούμενα. Εντάξει, υπάρχει και φιλότιμο, υπάρχει και διάθεση, αλλά εδώ και 3 χρόνια στηρίζαμε τη βιομηχανία σπέρνοντας τέφλα με το φιλότιμο και με τη διάθεση. Τελείωσαν αυτά, δεν μπορούμε πλέον. Εδώ γνωρίζετε και εσείς την κατάσταση, γνωρίζει όλος ο κόσμος, δεν υπάρχουν χρήματα, πόσο μάλλον στους αγρότες αυτή τη στιγμή που καλούνται ξανά να καλλιεργήσουν, γνωρίζοντας όλα τα προβλήματα που υπάρχουν. Δεν μπορώ να σας πω πολλά περισσότερα το τι σκέφτεται κάθε παραγωγός, τι έχει στο κεφάλι του. Αυτή είναι η κατάσταση βέβαια. Η ουσία είναι ότι δεν έπεισε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ζάχαρης, γιατί δεν βλέπουν φως στο τούνελ οι αγρότες. Το καταλαβαίνω αυτό και την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης. Είναι κάτι το οποίο θα το δείτε νομίζω και σε δεύτερο χρόνο. Δηλαδή θα δείτε το τι θα σας προτείνουν την Παρασκευή. Ποιο είναι το πλάνο δηλαδή για να μπορέσετε και εσείς να κρίνετε το τι θα κάνετε. Ωστόσο στον απόϊχο και τις συνάντησεις με τους αγρότες που είχε χθες ο Έλληνας Πρωθυπουργός κύριε Μαργαρετίδη. Ποια είναι η δική σας αίσθηση και ποια είναι η δική σας τάση πλέον. Καταρχήν πρέπει να πω ότι βγήκε μια ανακοίνωση από την κυβέρνηση ότι το μπλόκο Καστανιών συμμετείχε στη συνάντηση. Το διαψεύδω κατηγορηματικά, γιατί εμείς συντασσόμαστε με τα 68 μπλόκα που συνεδρίασαν στην Οίκαια και βγήκε η 17 μελής επιτροπή, η οποία αν καλεστεί από την κυβέρνηση θα πάει να συζητήσει στα 5 αιτήματα που έχουμε βάλει. 17 μελής είπατε. 17 μελής επιτροπή έχει βγει από την Οίκαια. Έχουν σταλεί τα ονόματα, έχει στελεί. Εσείς συντάσσεστε κυρίως με τον μπλόκο της Νίκαιας, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Με τον μπλόκο της Νίκαιας, με τον μπλόκο του Προμαγώνα, με τον μπλόκο των Μαλγάρων. Με 68 μπλόκα, εν πάση περιπτώσει. Να μην σας αναφέρω τα περισσότερα. Η πλειοψηφία των αγροτών, εν πάση περιπτώσει, γιατί λέγανε ότι η πλειοψηφία συναντήθηκε. Εγώ σας λέω κατηγορηματικά, όχι, δεν συναντήθηκε η πλειοψηφία. Πήγε μια μειοψηφία. Εμείς δεν κατηγορούμε τους συναδέλφους αγρότες που πήγαν. Μακάρι να κερδίζαν και το κέρδος ήταν για όλους τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους και τους αλίες. Αλλά δυστυχώς ο θησαυρός ήταν άνθρακες. Αυτό σας λέω με πλήρη γνώση. Κοινώς εσείς θα παραμείνετε στις θέσεις σας, έχετε κάνει συνάντηση, μιλήσατε με τους συναδέλφους σας εκεί, θα παραμείνετε στα αποκλεισμένα σημεία. Ήδη εμείς παραμένουμε στα μπλόκα, όπως και τα μπλόκα του Εύρου παραμένουν, έτσι για να το γνωρίζετε. Παραμένουν τα μπλόκα του Εύρου. Ήδη από χθες το βράδυ άρχισαμε να κλείνουμε τον δρόμο, τη γέφυρα των Καστανιών. Απόψε θα πάρθει μια απόφαση, ώστε να σκληρύνουμε κάπως την κατάσταση. Εμείς, σας είπα, μια και είμαι και από τη μέλος της 17 μελής επιτροπής που θα πάει αν καλεστεί στην κυβέρνηση, εμείς παραμένουμε στα μπλόκα σας λέω και περιμένουμε το τι θα κάνει η κυβέρνηση. Η μπάλα πλέον ή το μπαλάκι αν θέλετε είναι στη μεριά της κυβέρνησης, όχι στη δικιά μας. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Μαργαρτίδη για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά και από το μπλόκο στο κομμάτι βεβαίως εκεί των Καστανέων και του Ορμενίου να πάμε στο βασικό μπλόκο που υπάρχει στον Προμαχώνα, εκεί που μάλλον υπάρχει και κάποια ένταση. Είναι ο συνάδελφος Ιορδάνης Ξανθόπουλος στη τηλεφωνική μας γραμμή και θέλει να μας μεταδώσει το ρεπορτάζ. Ιορδάνη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ελένα. Καλησπέρα και στους φίλους τηλεθεατές και συμπαθάτε με για τη διακοπή. Όχι, όχι, σας παρακαλώ, κύριε μου. Ναι. Αλλά πριν από περίπου 40 λεπτά, στις 3 ακριβώς, αποφασίστηκε ο επαόριστον αποκλεισμός του τηλεονίου του Πρεμαχώνα στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, εδώ στο νομό Σερών, για τα φορτηγά και τις νταλίκες σε πρώτη φάση. Η Γενική Συνέλευση πραγματοποίησαν οι άνθρωποι του πρωτογενής τομέα, έβγαλε αυτή την απόφαση. Αύριο Τετάρτη 24 του μηνός στο ελόγω σημείο, δηλαδή στο τηλεοδείο του Προμαχώνα, πρόκειται να μεταβούν αγρότες και κτηνοτρόφοι από όλη την Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μόνο από την Νίκη της Λάρισας έχουν κλειστεί ήδη 2 τουριστικά λεωφορεία για το σκοπό αυτό. Υπήρξε και μια ένταση, μια αναταραχή, καθώς σύμφωνα με βουλγάρικες πηγές, αυτό το μεταφέρουμε με επιφύλαξη, αλλά υπάρχουν βουλγάρικα μέσα τα οποία κάνουν λόγο ότι
κινήθηκαν απειλητικά προς τα τρακτέρ και τα λοιπά αγροτικά μηχανήματα των Ελλήνων αγροτών. Οι αγρότες ξαναέκλεισαν τα σύνορα στις 3 το μεσημέρι. Βρίσκεται και εκπρόσωπος εκεί από το μπλόκο για να εκτιμηθεί και η κατάσταση. Και ενώ η αρχική, ας πούμε, τοποθέτηση από χθες Δευτέρα ήταν ότι από τις 4 μετά το μεσημέρι είχε αποκατασταθεί χθες. Αυτή είναι η αλήθεια. Καταρχήν είχε ανοίξει χθες, έτσι, τον μπλόκο. Ακριβώς. Λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι και όσο βαδίζαμε προς το απόγευμα, αυτό το πράγμα εξομαλυνόταν όλο ένα και περισσότερο. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία. Αυτή ήταν και η αρχική πρόθεση των συμμετεχόντων στα μπλόκα, στο ελληνικό έδαφος. Και για το Ελευθέρας και για σήμερα, Έλενα. Τα πράγματα βέβαια αλλάζουν ευνίδια και αυτό κακά τα ψέματα δίνει ένα στίγμα ότι η κατάσταση το δίχως άλλο είναι πολύπλοκη και μάλλον ρευστή. Από ό,τι βλέπω πάντως ο Προμαχώνας θα είναι ένα από τα κομβικά σημεία της πανελλαδικής αντίδρασης των αγροτών. Όταν λέμε δηλαδή ότι θα μεταφερθεί κόσμος από όλα τα σημεία, σημαίνει ότι θα, πραγματικά θα δώσουν μεγάλο βάρος αυτό που συμβαίνει εκεί. Βεβαίως να πούμε ότι δεν έχουν συμβεί και λίγα οι Ορδάνοι εκεί, έτσι. Δηλαδή, πολλές φορές είχαμε διανέξεις και με τους Βούλγαρους και τους Φορτηγατζίδες, οι οποίοι και ανέπτυσαν και ταχύτητα και πήγαιναν να. Δηλαδή, υπάρχουν προβλήματα εκεί, έτσι δεν είναι? Ναι, νομίζω καλά το τοποθετείς. Αν εξαιρέσουμε την νίκη της Λάρισας, που είναι ο Θεσσαλικός κάμπος, που είναι η γνωστή και προβεβλημένη, να το πω με την καλή του όρου έννοια. Ναι, κατανοητό. Αγροτοσυνδικαλιστές και φυσικά και η μαζικότητα. Νομίζω ότι και ο Προμαχώνας έχει και όγκο στη συμμετοχή, έχει και πυγμή, έχει και δυναμικότητα, δυναμισμό. Έχει όμως και κάτι άλλο που ίσως να μην το έχει το κέντρο της Ελλάδας. Είναι η πύλη, η πύλη εισόδου για τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οπότε αυτό το θέμα γιγαντώθηκε και σε ό,τι αφορά αυτό που λέγαμε και την προηγούμενη φορά, Έλενα, τη διπλωματία, την εξωτερική πολιτική, τις λεπτές ισορροπίες μεταξύ των χωρών κρατών. Οπότε και αυτό νομίζω με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συντελεί στο να προσδώσει κάτι παραπάνω στον αγώνα αυτό. Γιατί όπως άκουγα όσο ήμουν στην τηλεφωνική γραμμή και τον συμπατριώτη σας, συμπατριώτη δεν ήταν από την Ευρώπη. Ο κύριος Μαργαριτίδης, ναι, βεβαίως. Τον Ευρύτη, είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχει μια, ας πούμε, επανέναρξη της όλης προσπάθειας, επανέναρξη, αλλά βέβαια χωρίς να ακυρώνονται οι προσπάθειες που έχουν ταλαιπωρήσει, έτσι, οδηγούς, αυτοκίνητα και ευπαθή εμπορεύματα. Το θέμα, Ιορδάνη, είναι ότι από τη μία το Μαξίμου εκφράζει μια ικανοποίηση για τη χθεσινή συνάντηση, ότι δηλαδή με παραδείγματα έγινε κατανοητό αυτό που λένε, ότι οι περισσότεροι αγρότες τουλάχιστον δεν θα πληγούν άμεσα και σημαντικά από αυτό το σχέδιο. Και από την άλλη βλέπουμε ξανά μια επανέναρξη, όπως το ονομάζεις και εσύ, όλων των κινητοποιήσεων. Και δεν ξέρουμε πού θα πάει αυτή η κολόνια, ειλικρινά. Δηλαδή δεν ξέρω πόσο θα συνεχιστεί αυτό. Υπάρχουν ευπαθή προϊόντα, υπάρχουν άνθρωποι πραγματικά που έχουν καταστραφεί οικονομικά αυτές τις μέρες, ναι. Έτσι δεν είναι? Σίγουρα περνάνε δύσκολες στιγμές. Περνάνε πολύ δύσκολα. Αν όχι να αντιμετωπίζουν το φάσμα της καταστροφής της οικονομικής ζημίας και βλάβης, Έλενα, νομίζω ότι όλο το νόημα συμπυκνώνεται στα λόγια στα λόγια των αγροτών εκείνων, όπως ήταν και ο προηγούμενος που φιλοξένησε τηλεφωνικά στην εκπομπή σου, ότι δηλαδή αυτοί που χθες παρέστησαν στη διαζώσης συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της χώρας δεν εκπροσωπούν αυθορή και παραχρήμα το σύνολο των αγροτών. Μα δεν καταλαβαίνω και αυτό. Υπάρχει μια 17 μελής επιτροπή, την οποία τα 68 μπλόκα τη βγάλανε μετά από χίλια μύρια όσα. Ας ανοίξει και αυτό το Μαξίμου πια την πόρτα για αυτούς 17, να καθίσουν να μιλήσουν ειλικρινά για να δούμε τι θα γίνει. Νομίζω ότι αυτή θα ήταν η πιο καλή εξέλιξη προς το παρόν. Ειλικρινά, ναι. Όμως. Να ρωτήσω αν ξέρεις τι γίνεται στις υπόλοιπες περιοχές, δηλαδή στα Κερδίλια, η Εγνατία οδός θα παραμείνει κλειστή. Θα ξαναέχουμε δηλαδή πάλι τα ίδια πράγματα έτσι όπως τα είχαμε μέχρι σήμερα? Η Εγνατία οδός δεν υπάρχει κάποια πληροφόρηση ότι έχει αλλάξει το μοτίβο, παραμένει και πάλι κλειστή. Είναι ανοιχτός βέβαια ο δρόμος μπροστά από το Λιοντάρι, από τον Λέοντα της Αμφίπολης, η παλιά Εθνική Οδός. Όπως καταλαβαίνεις, η κατάσταση είναι ρευστή, αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι τουλάχιστον τις εξελίξεις από τον μπλόκο του Προμαχώνα, το οποίο προφανώς έχει και διαφορετική στάση από τον μπλόκο των Κερδίλιων, όπως έχει γίνει αντιληπτό από τη διαδρομή του χρόνου, νομίζω ότι τα περισσότερα τα περιμένουμε αύριο, μιας που αύριο θα υπάρξει αυτή η σύσκεψη με τη συμμετοχή, ξαναλέμε, και εκπροσώπων από τον πρωτογενή τομέα, από άλλα μπλόκα και δι' από την Νίκαια. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Ιορδάνη Ξανθόπουλη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Ούτως ή άλλως είναι εξαιρετικό κάθε φορά.
Λοιπόν, αυτά σε ό,τι έχει να κάνει και με την περιοχή του Προμαχώρα Νασερών, όπως ακούσατε κι εσείς, ότι πριν από 40 περίπου λεπτά αποφασίστηκε ο επαόριστον αποκλεισμός του Τελωνίου του Προμαχώνα. Να πούμε ότι συσκέψεις γίνονται από το πρωί σήμερα για τα εκτενόμενα, τα χθεσινά, δηλαδή για να δουν και οι αγρότες το τι ακριβώς θα αποφασίσουν, αν θα αποχωρήσουν από τα μπλόκα ή όχι, το τι ακριβώς δηλαδή θα συμβεί. Πριν από 40 λεπτά, λοιπόν, ο Προμαχώνας αποφάσισε τον επαόριστο αποκλεισμό του Τελωνίου. Η Γενική Συνέλευση θα γίνει αύριο με αγρότες και κτηνοτρόφους με τη συμμετοχή από ολόκληρη τη χώρα. Και βεβαίως, μέχρι χτες, ανεμπόδιστη κυκλοφορία. Από σήμερα ξανά τα ίδια πράγματα. Θα δούμε τώρα το τι θα γίνεται και στο Τελωνίο των Κήπων, εκεί στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Και βεβαίως δεν είχαμε τόσο τεράστια προβλήματα σε ό,τι έχει να κάνει με. Είχαμε τις τελευταίες ημέρες με τις ουρές από τα φορτηγά. Ωστόσο, επειδή υπήρχε και σταδιακή αποσυμφόρηση για κάποιες ώρες, δεν είχαμε τόσο τεράστια προβλήματα τουλάχιστον εκεί. Θα έχουμε δυνατότητα σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, στις 7 η ώρα το απόγευμα συνεδριάζουν και οι αγρότες του νοτιού τμήματος του νομού Εύρου. Να καλησπερίσουμε τον κύριο Κώστα Δουνάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος κτηνοτρόφων βεβαίως της Αλεξανδρούπολης, ο οποίος και θα μας πει το τι ακριβώς θα γίνει. Στις 7 η ώρα είπαμε σήμερα ότι θα συνεδριάσουν και θα αποφασίσουν για τις περαιτέρω κινητοποιήσεις τους. Από ό,τι φαίνεται πάντως, η απάντηση στη χθεσινή συνάντηση, η οποία και έγινε, είναι απλά, ας το πούμε, μία ακόμα πιο σκληρή στάση των αγροτών απέναντι στην κυβέρνηση, μία επανέναρξη όλων των κινητοποιήσεων, μέχρι βεβαίως και το μαξίμου πράγματι να ανοίξει ίσως τις πόρτες του για τους 17 αυτούς, οι οποίοι και εκπροσωπούν τα 68 μπλόκα. Θα έχουμε δυνατότητα να δούμε το τι ακριβώς θα γίνει και στο Τελωνίο των Κήπων. Εσείς που κινείστε, είπαμε, επί Εγνατίας Οδού και Εθνικής Οδού, έχετε το νου σας, ξαναρχίζουν τα ίδια περιστατικά. Υπάρχουν βεβαίως σταδιακές αποσυμφορήσεις. Θα έχουμε δυνατότητα μετά το απόγευμα σήμερα και τις γενικές συνελεύσεις που θα γίνουν από αύριο, δηλαδή να σας πούμε ακριβώς ποιες ώρες είναι ανοιχτοί οι δρόμοι. Επί της Εγνατίας Οδού δεν νομίζω, αλλά τουλάχιστον επί των Εθνικών Οδών. Να καλησπερίσουμε λοιπόν τον κύριο Κώστα Δουνάκη, ο οποίος και είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Δουνάκη. Καλησπέρα, κύριε Αστόχου. Λοιπόν, ακούσαμε το τι γίνεται στον Προμαχό, να ακούσαμε το τι γίνεται γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή, να ακούσουμε το τι γίνεται και στο Τελωνίο των Κήπων, κύριε Δουνάκη, και πώς ή αν σας ικανοποίησε, ας το πούμε, η χθεσινή συνομιλία που είχε ο Έλληνας Πρωθυπουργός με κάποιους εκπροσώπους αγροτών. Λέω με κάποιους, γιατί τελικώς δεν ξέρουμε ποιους εκπροσωπούσαν τελικώς με όλα αυτά που ακούμε. Ένα θέμα είναι, κυρία Σόχο, αυτό το ποιοι βρέθηκαν στη συνάντηση και ποιους θα θέλησαν η κυβέρνηση, ποιους αντιπροσώπους μας θέλησαν να συνομιλήσουν. Συναντήσουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, είδατε ότι απλώς προσπάθησε επικοινωνιακά να κερδίσει λίγο χρόνο ή να κερδίσει τις εντυπώσεις. Δεν έδωσε καμία απάντηση και καμία λύση. Καμία συγκεκριμένη απάντηση από αυτές που ζητήσαμε εμείς. Έδειξε για άλλη μια φορά η κυβέρνηση την αδιαλαξία της και ότι μάλλον θέλει να συζητήσει με άλλους ανθρώπους και άλλου είδους ανθρώπων. Αυτά τα οποία και υπόθηκαν, καταρχήν αυτοί οι οποίοι και εκπροσώπησαν, αυτοί οι οποίοι και πέρασαν τις πόρτες του Μαξίμου ως αγρότες, το πλαίσιο το οποίο και είχαν το διεκδικητικό δεν ήταν το ίδιο με αυτό που έχετε και εσείς ή και όλα τα μπλόκα. Ναι, το θέμα είναι όμως το πόσο αρεστοί ήταν αυτοί σε αυτούς που πήγαν να συνομιλήσουν και πόσο διεκδικητικοί ήταν. Γι' αυτό και αν δείτε η συνάντηση, όταν πριν προκύψει η συνάντηση, όταν έβγαλε η κυβέρνηση την ανακοίνωση ότι ναι, ελάτε να συζητήσουμε, και φτάσαμε στο παρένα για να πάμε για συζήτηση, ήταν 25 με 30 ονόματα από τα οποία θα επιλέγαν με ποιους θα μπουν μέσα στην αίθουσα να συνομιλήσουν. Δηλαδή θα γινόταν μια συζήτηση à la carte για τους δικούς μας ανθρώπους. Δεν θελήσαν τους ανθρώπους που θα εκπροσωπούσαν τα μπλόκα αφού θα αποφασιζόταν από τους αγρότες. Αλλά αυτούς που θα επιλέγαν αυτοί ποιους θα βάλουν μέσα στην αίθουσα. Αυτό τα λέει πιστεύω όλα. Τελικώς, σε ό,τι έχει να κάνει, οπότε και νομίζω ότι έπεσε στο κενό αυτή η προσπάθεια, αν μπορεί να χαρακτηριστεί προσπάθεια από μέρους, του δικού σας μέρους εννοώ, δηλαδή ότι αν η κυβέρνηση προσπάθησε ή όχι. Έχουμε κάποια ενημέρωση τι θα γίνει από εδώ και έπειτα. Καταρχήν, νομίζω ότι σήμερα εσείς θα έχετε κάποια συνάντηση για να αποφασίσετε τις επόμενες κινήσεις σας. Εμείς, όλα τα μπλόκα σε πανελλήνιο επίπεδο, έχουν αυτές τις μέρες από χθες μέχρι και σήμερα γενικές συνελεύσεις για να δουν
τι θα αποφασίσουν και τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα και με ποιο τρόπο θα ξαναδιεκδικήσουν το απλό πράγμα που είναι η επιβίωσή μας. Εμείς έχουμε σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Δημοτικό Κατάστημα των Φερών, στο Αμφιθέατρο, έχουμε καλέσει όλο τον αγροτικό κόσμο να παρευρεθεί για να πει την άποψή του και την πρότασή του με ποιο τρόπο, αν θα συνεχίσουμε ή αν θα φύγουμε από τα μπλόκα. Οπότε και αναμένουμε να δούμε σήμερα. Μάλιστα. Οπότε και αναμένουμε να δούμε σήμερα. Το κλίμα, να υποθέσω ότι δεν είναι θετικό. Δεν είναι να φύγετε είτε να συμφωνήσετε είτε οτιδήποτε. Είναι να σκλίνετε ακόμα και τη στάση σας, ίσως όπως σε άλλα μπλόκα, όπως βλέπουμε. Θετικό προς την κυβέρνηση δεν θα είναι σίγουρα. Η πρότασή μας από την πλευρά των ανθρώπων που εκπροσωπούν το αγροτικό κομμάτι, τον αγροτικό τομέα, θα είναι να συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις και να σκληρύνουν. Με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να σκληρύνουν οι κινητοποιήσεις και να διεκδικήσουμε ακόμα περισσότερο, θα αποφασιστεί, πιστεύω, στο απόγευμα στις 7 η ώρα. Μάλιστα. Να σας αφήσουμε λοιπόν να συσκεφτείτε όλοι σας 7 η ώρα το απόγευμα. Αύριο το πρωί θα έχουμε τις περαιτέρω εξελίξεις. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Βέβαια, αυτό συμβαίνει απ' άκρη σ' άκρη σε ολόκληρη τη χώρα. Το αντιλαμβάνεστε κι εσείς. Αυτό συμβαίνει. Δεν ξέρω αν μπορούμε να τελειώσουμε με ένα ρεπορτάζ το οποίο και έδειχνε η φωνή από την περιοχή των Σερών, αυτός ο διαδικτυακός τόπος, του τι τραβάνε, ας το πούμε, και κάποιοι από τους επαγγελματίες, οι οποίοι και βρίσκονται στον δρόμο, έτσι. Το αντιλαμβάνεστε. Κάποιοι άνθρωποι που είναι εγκλωβισμένοι στα σύνορα ουσιαστικά. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να το δούμε αυτό το ρεπορτάζ και με αυτό να πάμε σε ένα break ακόμη. Με αυτό θα καταλήξουμε. Όπως ακούσατε λοιπόν κι εσείς, έτσι κατακλείδι, για να μπορέσουμε λίγο να καταλάβουμε το τι γίνεται. Σήμερα θα αποφασίσουν κυρίως οι αγρότες, αν και βλέπουμε ότι σκληρώνουν τις τάσεις τους, θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους και βεβαίως θα συνεχιστεί και η δική σας ταλαιπωρία, όπως αντιλαμβάνεστε κι εσείς, για εσάς που κινήσετε τουλάχιστον αυτές τις ημέρες στους δρόμους. Ευελπιστούμε βεβαίως κάποια στιγμή να μπει ένα τέλος σε όλο αυτό και αυτοί οι άνθρωποι είναι στους δρόμους πραγματικά από τις 20 και έπειτα, έτσι, δηλαδή μιλάμε για ένα μήνα και. Λοιπόν, να περάσουμε λίγο να δούμε το ρεπορτάζ του εξαίρετου διαδικτυακού τόπου Φωνή από την περιοχή των Σερών, για να δούμε το τι τραβάνε και οι οδηγοί αυτές τις ημέρες, το πώς καταστρέφονται τα τρόφιμά τους, το ότι δεν έχουν και χρήματα στην τσέπη τους, και με αυτό να πάμε στο επόμενο break. Ήρθαν από εκεί οι Έλληνες και λένε ότι έχουν ψυγεία με φρούτα, με τυρόπετες, με τα πάντα, με γιαούρτια, και λέμε να έρθει ένα ψυγείο μέσα. Και λέει το απογορεύουμε. Πώς το απογορεύετε, αφού λέτε δεν ανοιχτά. Λέει απογορεύετε αυτής μέσα. Τι ανοιχτά είναι μετά. Δηλαδή κοροϊδεύουν τον εαυτό μας. Για όνομα του Θεού θα πεθάνουμε, το καταλαβαίνετε. Και δεν ήρθε ένας να μας πει μια καλημέρα. Τι περιμένετε από εκεί και μετά. Ποιος απάντησε μου, ποιος και για ποιο λόγο. Είμαστε νοικοκυρέοι με την οικογένεια, με τα παιδιά μας. Πήγαμε στην Γερμανία να βγάλουμε ένα μεροκάματο και θα πεθάνουμε στην Βουλγαρία. Για ποιο λόγο απάντησε μας. Ένα μήνυμα που θα τους στέλνατε για να. Αν σας άκουγαν τώρα, τι θα τους λέγατε. Να έρθουν αυτοί στη θέση τη δικιά μας και να κάνουν ό,τι μπορούν να κάνουν. Αγανακτισμένοι Έλληνες οδηγοί φορτηγών που εγκλωβίστηκαν στη Βουλγαρία λόγω του μπλόκου μιλούν στο φακό και ξεσπούν για την πολυήμερη αναμονή που τους έχει εξουθενώσει οικονομικά και ψυχολογικά. Δεν μπορούν να συνεχίσουν με αυτή την κατάσταση στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και δεν θέλουν να πιστέψουν πως αυτή η ταλαιπωρία ίσως και να έχει συνεχιστεί για ακόμη μία εβδομάδα. Καταγγέλουν πως κανείς από την ελληνική πλευρά δεν ενδιαφέρθηκε για αυτούς και τα προϊόντα που μεταφέρουν. Απογοητευμένοι όπως είναι, στέλνουν ένα μήνυμα στους αγρότες. Καταλαβαίνουμε τον αγώνα που κάνουν, αλλά πρέπει να καταλάβουν και αυτοί τον δικό μας αγώνα. Οι αγρότες καλά κάνουν τον αγώνα τους, εντάξει, είμαστε με το μέρος τους, με τους αγρότες. Αλλά δεν έχουν κανένα δικαίωμα να κλείσουν το δρόμο τον κόσμο. Να πάνε να κλείσουν την εφορία, να κλείσουν την ομαρχία, να κλείσουν τον Τσίπρα εκεί που πάει στο γραφείο του. Όταν ο Τσίπρος κλείσει το γραφείο του και δεν πάει το πρωί, τότε το καταλάβει και αυτός. Να κλείσουν την ομαρχία, να κλείσουν τη δημαρχία, να κλείσουν την εφορία, να κλείσουν τα δικαστήρια, να κλείσουν αυτή. Κανένα δικαίωμα να κλείσουν τον δρόμο εδώ του Κοσμάκη που ταλαιπωρείται. Οικογένειες, παιδιά, κόσμος πεθαίνει. Δεν έχουμε να φάμε, δεν έχουμε να κάνουμε, έχουμε παιδιά, έχουμε οικογένειες. Τι να κάνουμε, απάντησέ μας τώρα. Ποιο είναι το πράγμα. Η οργή των Ελλήνων οδηγών που έχουν εκλοβιστεί στη Βουλγαρία ξεχυλίζει. Είναι αγανακτισμένοι, θέλουν απλά να περάσουν. Δεν μπορούν να βγάλουν μία νύχτα ακόμα. Είναι εξοργισμένοι. Και δεν ήρθανε να φέρουνε ούτε νερό. Όχι φαγητό που μας τάξανε εκατομερίδες και κουβέρτες. Πού οφείλεται αυτό, πιστεύω. Οφείλεται στην πλήρη αδράνεια του ελληνικού κράτους.
Και τη μεγαλύτερη ευθύνη όλων την έχει καθαρά και μόνο η Ελληνική Βουλή. Κανένας άλλος. Οι δυσκολίες εδώ πώς περνάνε? Οι δυσκολίες εδώ πέρα μιλάμε για μια κατάσταση τριτοκοσμική. Δεν υπάρχει καθαριότητα, δεν υπάρχει τροφή, δεν υπάρχουν χρήματα για να αποκαταστήσει ο καθένας τις φυσικές του και καθημερινές ανάγκες. Εγκλωβίστηκα εδώ την Τρίτη το μεσημέρι. Από εκείνη τη στιγμή κοιμάμαι μέσα στο αυτοκίνητο. Είδατε που ήρθαμε λίγο πιο μπροστά και τα παρέλαβα, τι θερμοκρασία έχει έξω. Είναι τεράστιο το πρόβλημα και από θέμα υγιεινής, αλλά και από θέμα ασφάλειας. Εγώ έχω την απέτηση το ελληνικό του κράτος να πάει κάτω στα μπλόκα, να εφαρμόσει τον νόμο. Και ο νόμος είναι να επιτρέψουν την ελεύθερη διέλευση όχι μόνο των πεζών. Αν θα δείτε εδώ οι άνθρωποι με τη βροχή που είχε σήμερα να περπατάνε σαν τους πρόσφυγες φορτωμένοι βαλίτσες από το ένα τελωνίο στο άλλο. Αυτό είναι κατάντια, είναι ξεφτύλα. Θα πρέπει η αστυνομία, για να έχουν εμπιστοσύνη οι οδηγοί εδώ, τους αγρότες δεν θα ξανακίτσουν τον δρόμο γιατί έτσι τους είχε μια ωραία πρωία η ιδέα, να πάει η αστυνομία να τους περιορίσουν τους αγρότες σε ένα σημείο, ας είναι και στον προμαχώνα, να μην έχουν τη δυνατότητα όπως να ξανακλείσουν τον δρόμο. Και οι φορτηγαζίδες να έχουν το δικαίωμα να περπατάνε πάνω στον δρόμο. Έχουμε φτάσει σε κατάσταση, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Θα πρέπει να πάρουμε τις νταλίκες, να πάρουμε σβάρνα τα τρακτέρ, αυτό μας αναγκάζουν. Ποιος με ρωτάει τι θα φάω? Ποιος με ρωτάει με τι θα θρέψω την οικογένειά μου στο τέλος του μήνα? Γιατί είμαι οδηγός και πληρώνω το δρομολόγιο. Και αυτή τη στιγμή το περνάω για τρίτη φορά αυτό το πράγμα στη Βουλγαρία. Έχω δύο συναδέλφους αυτή τη στιγμή με 40 πυρετό σε απελπιστική κατάσταση. Έχουν ξεμείνει από ρεύμα στην μπαταρία του αυτοκινήτου, ο άλλος ξεμείνει από πετρέλαιο. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ζητάμε δανεικά από εδώ και από εκεί, από συμπολίτες μας που έχουν, για να μπορέσουμε να πάρουμε να φάμε. Τι να πω, κρίμα, ντρέπομαι. Ντρέπομαι για την Ελλάδα.